Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Διαβιβάστηκε και ανακοινώθηκε η πρόσκληση της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ, που θα διεξαχθεί στο κινηματοθέατρο Ορφέας στην πόλη μας στις 10 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, στις 11 το πρωί, με μοναδικό θέμα βέβαια στην ημερήσια διάταξη, την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2016 μέχρι το 2018. Τώρα, σε σύσκεψη που προκάλεσε Υπουργός Πολιτισμού Μισήνη Ζορμπά για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παραβρέθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε, αναφέρεται στα πολλά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο στα νησιά, αφού το καθένα έχει στον πλούτο του και τις προτεραιότητές του. Αναφέρθηκε επίσης σε όλα τα νησιά, Ρόδο, Κο, Κάλλη, Μνολέρο, Νήσιρο, Πάτμο και Κάσο, και την ανάγκη συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων και την σύνδεσή τους με την ανάπτυξη των νησιών. Ζήτησε τέλος από τον Υπουργό κ. Καματερός να δώσει άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση των μνημείων από τις ζημιές του σεισμού. Η Αλευροφάς Γιάννης, γιατρός, ουρολόγος, ανδρολόγος με καταγωγή από την Κάλυμνο. Διαμαντής Μιχάλης, επαγγελματίας οδηγός από το Πυλί. Κουμπαράς Γιάννης, φύλακας αρχαιολογικών χώρων από το Πυλί. Κουγιουμτζόγλου Κώστας, διευθυντής ξενοδοχείων και τουριστικός πράκτορας από την ΚΟ. Κρητικού Κατερίνα, τοπογράφος μηχανικός από την Αντιμάχια. Κρητικός Γιάννης, επιχειρηματίας από την Καρδάμενα. Μπίλης Μανώλης, πρώην διευθυντής Δήμου Ηρακλειδών από την Κέφαλο. Τσαρσαρώνης Χαράλαμπος, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, διευθυντής του ΔΥΡΑΣΚ από την ΚΟ. Τόπος Φραντζέσκος, ιδιωτικός υπάλληλος από το Πυλί. Χατζη Νικόλογλου Σταμάτης, ελεύθερος επαγγελματίας από το Πυλί. Αυτοί είναι οι 10 νέοι υποψήφοι που παρουσίασε εχθές η παράταξη Όραμα Συνδράση σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο ξενοδοχείο Blue Lagoon City. Καλησπέρα σας. Είμαι από το Πυλί. Είμαι υποψήφιος της κυρίας Ιωάννας Ρουφάς. Και θα δουλέψω σκληρά για το νησί μας και για το χωριό μου και ανθρώπους που έχουν ανάγκη λόγω οικονομικών, οτιδήποτε. Να πω κι εγώ κάτι για τον Γιάννη τον Κουμπαρά. Εντάξει, ο Γιάννης ο Κουμπαράς είναι για μένα πολύ σημαντικός, γιατί και για όλους και για όλη την κοινωνία του χωριού μας, νομίζω για όλη την κοινωνία της ΚΟ, γιατί είναι ένας μαχητής, ένας αγωνιστής. Επίσης, το ίδιο αγωνίστρια είναι και η μητέρα του, η οποία έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του και δίπλα μας. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά πολιτικά οι δυο μας, ήταν το εξής. Θέλω να δώσω πίσω λίγο από την αγάπη που πήρα από αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι η κοινωνία μας πρέπει να δώσει την ευκαιρία στο Γιάννη τον Κουμπαρά να δώσει λίγο από την αγάπη που θέλει να δώσει στον τόπο μας. Ευχαριστούμε, σε καλωσορίζουμε, Γιάννη. Είναι τιμή. Στο τοπικό ή στο... Κάθισε εδώ. Δεν μιλάμε σήμερα για τα κοινοτικά και τοπικά συμβούλια. Λοιπόν, να καλέσω επίσης μια νεαρή υποψήφια, την Κατερίνα την Κρητικού. Κατερίνα την Κρητικού είναι από την Αντιμάχια, είναι τοπογράφος στο επάγγελμα. Είναι τιμή μου και χαρά μου που σε έχουμε κοντά μας, Κατερίνα. Και πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη τιμή μου, γιατί γνωρίζω το πώς λειτουργεί η οικογένειά σου, έχοντας τους κόλπους της ανθρώπους που έμειναν μόνοι και τους έχει σαν δικά της παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν ξέρω αν θες να πεις δύο λόγια, να απευθυνθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στους συνδημότες μας. Είμαι η Κατερίνα Κρητικού, είμαι τοπογράφος μηχανικός, είμαι από την Τιμάχια. Είμαι υποψήφια της παράταξης Όραμα και Δράση, μαζί με την κυρία Ιωάννα Ρούφα. Θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου, γιατί τον αγαπάω πολύ. Μπορώ να βοηθήσω. Εμπιστεύομαι την παράταξή μου, εμπιστεύομαι την κυρία Ρούφα και μαζί τους θα δώσω τον αγώνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας είπα προηγουμένως ότι εμάς μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Δηλαδή το πώς θα διοικήσουμε το Δήμο και με ποιους ανθρώπους.
Έτσι, όταν μίλησα με τον Μανώλη τον Πύλη, τον απέω τον καλό να έρθει δίπλα μου, η αίσθηση που είχα, ήταν ότι η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, όλο αυτό το κεφάλαιο που είχε μέσα από τη διοίκηση και στις κοινότητες αλλά και στο Δήμο, εγγυώνται μια πάρα πολύ καλή συνεργασία η οποία θα τεθεί στην διάθεση των πολιτών. Ευχαριστώ για την τιμή και θεωρώ ότι η παρουσία σου θα συμβάλλει κυρίως την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα. Μανώλη, θες να πεις δύο λόγια? Okay. Ο Μανώλης τα λέει με το βιογραφικό του, το οποίο θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Επίσης, σήμερα θα καλέσω τον γιατρό της παρέας. Μεγάλη μου τιμή και χαρά να συνεργαστώ με τον Γιάννη τον Αλευροφά. Βέβαια, εγώ αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Τον έχω αγαπήσει και ως, γιατί ο άνθρωπος είναι ολόκληρος μια μουσική. Κάτσε στην καρέκλα. Γιάννη, μου θες να πεις δύο λόγια? Ναι, είμαι Γιάννης Αλευροφάς. Είμαι γεννημένος και θεμένος στην Κάλυμνο. Έχω μείνει 14 συναυτά έτσι, τώρα τελευταία. Εσείς μπορεί να μην με γνωρίζετε, αλλά έχω γνωρίσει αυτή τη ζωή σας. Αυτό είναι και καλό και κακό. Βρίσκομαι εδώ επειδή με έχει εντυπωσιάσει η εποδοσιακή γνωριμία μου με την Ιωάννα. Είναι ένα πολύ ειλικρινέ και ευθύ άτομο και αυτό είναι το μόνο που με ελκύει σε αυτήν. Δεν έχω άλλα στοιχεία. Ούτε κάτω πατέρα στο συνέδριξε. Βρίσκομαι εδώ γιατί έχω τρία παιδιά τα οποία μεγαλώνουν και ζουν εδώ και το πιθανότερο είναι ότι συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο νεοσυχός και θα ήθελα πραγματικώς να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία τα οποία μου θέλουν να πάσχουν πάρα πολλά χρόνια διαχρονικά, όσο καιρό είναι τουλάχιστον εδώ. Δεν με απασχολεί η ονοματολογία της παθογένειας, ούτε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι από πριν, δεν μπορώ να ξέρω γνώμη, δεν είμαι πολιτικό άτομο στην κότα όλα αυτά τα χρόνια, είμαι απλώς παρατηρητής. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα ενωτικό χαρακτήρα στο λόγο μας, πρώτα απ' όλα, κυρίως. Δηλαδή αυτά εδώ μπορεί να είναι νόστιμα για τις εφημερίδες και τις στήλες, ποιος φταίει και ποιος όχι και ποιος είναι ο διασπαστής και ποιος είναι ο αποστάτης και όλα αυτά. Νομίζω, παιδιά, ότι στην πολιτική έχει φτάσει ένα όριο το οποίο έχει πλέον, νομίζω, κατοχυρωθεί στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Ότι τελικά ο πιο πολλής κόσμος πιστεύει ότι όλη η πολιτική είναι το ίδιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη τροχοπέδη που πρέπει να αντιμετωπίσει ο καθένας. Πρέπει να πείσουμε ότι δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είναι εύκολο. Τώρα, ο σκοπός μου, δηλαδή για να προσφέρω και κάτι, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος κυρίως, είναι να συνεισφέρω στους τομείς στους οποίους έχω κάποια ιδέα. Στον ιατρικό τομέα, στον επιστημονικό γενικό τομέα και στα καλλιτεχνικά, όπως είπε η Ιωάννη, το μεγάλο μου πάθος είναι η οργανοπαιξία, διοργανώνω συνεχώς σύνολα μουσικά πάσης φύσης, όλοι νομίζω το ξέρετε και με έχετε δει σε διάφορες σκηνές. Και πιστεύω ότι σε αυτά τα δύο-τρία συγκεκριμένα θέματα θα μπορέσω να είμαι ένας καλός σύμβουλος. Αυτά. Παρακαλώ να με εμπιστευτείτε. Εγώ νομίζω ότι ο Αλευροφάς τον είναι πολιτικός, το έχει, ε. Για πρώτη, ας πούμε, εμφάνιση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ένας άνθρωπος που στάθηκε κοντά μας στα δύσκολα και πολύ διακριτικά θα έλεγα, είναι ο Μιχάλης ο Διαμαντής. Μπορώ να προσθέσουμε καρέκλες. Καλώς όρισες, Μιχάλη. Εμείς είμαστε και συγχωριανοί με τον Μιχάλη, έτσι. Θέλεις να πεις δύο κουβέντες? Ναι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ρούφα
για την πρόσκληση που μου έκανε να ενταχθώ σε αυτήν εδώ την παράταξη. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Είναι μια προοδευτική παράταξη, δημοκρατική παράταξη, δίπλα στον πολίτη, χωρίς διευθετήσεις φίλων, όλα στο φως, με διαφάνεια και εν τέλει με θέληση να δώσει αξιοπρέπεια στον κουακό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στον Μπάμπη το Τσατσαρόνι. Δεν χρειάζονται. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η Ιωάννα με εμπνέει και θέλω να προσφέρω στο νησί που αγαπώ. Έχω πάρα πολύ όρεξη και μεγάλη διάθεση. Αυτά. Νεαρή ούσα και φτωχή ούσα έπρεπε να πάω να δουλέψω για να επιβιώσω όταν τελείωσα το λύκειο. Και ξέρετε, τότε είχαμε πολύ λίγα εργαλεία στα χέρια μας και λίγες δυνατότητες. Πήγα λοιπόν και εγώ, όπως και τα περισσότερα παιδιά της εποχής μου που τελείωναν το λύκειο, να δουλέψω στα ξενοδοχεία. Όταν ακούγαμε το τότε, επαναλαμβάνω, νεαρή ούσα, το όνομα του Κώστα του Κουγιουμτζόγλου, είχαμε ένα δέος. Γιατί ο Κώστας του Κουγιουμτζόγλου είχε συνδεθεί με, ας πούμε, το μέντορα της διεύθυνσης των ξενοδοχείων, αλλά εκείνο δε που με κέρδισε, μετέπειτα, αλλά και σήμερα, και αυτό που διακρίνω ιδιαίτερα είναι αυτό το ήθος και το ύφος του Κώστα, το απαράμιλο της ευγένειας και που νομίζω ότι έρχεται να προσδώσει στην παράδειξη μας. Καλωσόρισες. Κώστας Κουγιουμτζόγλου, λοιπόν, πάνω από τα Άντα και στις 7 Ιουλίου του 2019 γερνίζω 40 χρόνια αστικό. Που σημαίνει πάνω από το μισό της ζωής μου. Όλο αυτό το καιρό, όπου εργαζόμουν και σαν επαγγελματίας κάποια στιγμή και σαν πράκτορας τελευταία, παρακολουθούσα βέβαια τα δρόμενα αστικό και ομολογώ ότι ψήφισα κάτι τελείως διαφορετικό την προηγούμενη φορά. Παρακολουθώντας όμως πάντα τα γραφόμενα όλων, έκρινα ότι αυτό που έκανα ήταν μεγάλο λάθος. Και έτσι, όταν εκλήθη, με μεγάλη μου χαρά, θέλω να προσφέρω σε αυτό το νησί που έχω αγαπήσει περισσότερο και από την ίδια μου την πατρίδα, που είναι η Καβάλα. Σας ευχαριστώ πολύ, υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Επίσης σήμερα κοντά μας τον Χατζηνικόλογλου το Σταμάτη, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος με διάθεση για δουλειά, με όρεξη για δουλειά, γι' αυτό και αυτοπροτάθηκε και θέλω να πω και το εξής, είναι πολύ συγκινητικό για μένα να είναι μαζί μου ο Σταμάτης, ο γιος του συμμαθητή μου. Με τον πατέρα του ήμασταν συμμαθητές από τον νηπιαγωγείο μέχρι και σε όλη μας τη σχολική περίοδο. Από αξιόλογη οικογένεια, βέβαια η θέση μου είναι λίγο υποκειμενική λόγω της παιδικής αγάπης και της φιλίας που έχω με τον πατέρα σου. Σταμάτη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας.
Καταρχήν, μια και ακόμα είμαστε σε αρχή του έτους, θα ήθελα να πω να έχουμε μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, αγάπη, ευτυχία και με φυσικά προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες. Μιας και αυτός ο χρόνος είναι ο χρόνος ο οποίος θα έχουμε τις δημοτικές μας εκλογές, ας ευχηθούμε την πριτάνευση της λογικής, της σύνεσης και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής όλων μας στο νησί μας. Πολύ αγαπάμε, πιστεύω. Δεν χρειάζονται ατέλειωτες λίστες με προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά σοβαρή δουλειά με έργα υποδομής που θα είναι εφικτά. Όπως θα αναφέρω κάποια προβλήματα του Δήμου, αν μου επιτρέπετε. Όπως το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε με τα σχολεία, όπου εδώ και 2 χρόνια μετά το σεισμό παραμένουν άλυτα, με αποτέλεσμα κάποια από τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, γιατί εμένα ο δικός μου είναι ακόμα μικρός, να μπαίνουν σε αγώνα μετάβασης σε άλλο σχολείο στις απογευματινές ώρες. Ζούμε σε ένα νησί όπου εδώ ξεκίνησε και δίδαξε το ότι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου είναι η υγεία. Και είμαστε στο σήμερα με ένα νοσοκομείο φάντασμα από γιατρούς και με περίθαλψη 0. Βέβαια, υπάρχει και ένα ποσοστό προσωπικού όπου κάνει μεγάλη προσπάθεια και τους το αναγνωρίζω όχι μόνο εγώ, πιστεύω και όλοι οι δημότες. Λοιπόν, πιστεύω το ότι ο Δήμος μας και οι Δημότες πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αφορούν το νησί μας. Ο Δήμος πρέπει να γίνει καταρχήν μια οικογένεια όπου θα μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και να αγκαλιάσει όλους τους Δημότες και τα προβλήματά τους βέβαια. Ο Δήμος πρέπει να προβάλλει τον τοπικό μας πολιτισμό και τα ιστορικά μας μνημεία έτσι ώστε γιατί όχι από τέταρτος, όπως προείπε η κυρία Ρούφα, τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα, να γίνει και πρώτος. Να βελτιώσει την εικόνα του Δήμου και να προβάλλει τις ομορφιές του. Να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ δημοτών και δημοτικής αρχής, ορίζοντας διακριτά τα όρια υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Να συμπαρασταθεί στην αγωνία των νέων, γιατί όπως είμαι και εγώ, όχι μόνο νέος στην πολιτική, γιατί είναι πρώτη μου φορά, αλλά και νέος ηλικιακά, πρέπει να υπάρχει μια επαγγελματική αποκατάσταση στο Δήμο μας, να τους προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ευκαιριών, ώστε να μην φεύγουν μετανάστες, όπως πολλοί από τους συμπολίτες μας. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι όλοι μαζί, με το όραμα και δράση, μπορούμε και περισσότερα. Για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα υπάρχει απόσταση ανάμεσα στον Δήμο και στον Δημότη. Θα καταργήσουμε τις εξέδρες κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γιάννη, να σε ανακοινώσουμε σήμερα ή δεν είσαι έτοιμος? Σε ανακοινώσουμε. Γιάννη, είσαι κριτικός, παιδιά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερα. Το 2010 δεν ήταν υποψήφιος το 2014 και έχω την τιμή και τη χαρά να τον καλωσορίζω πίσω, επανέρχεται δρυμύτερος από την Καρβάμενα με τα πολλά προβλήματα. Γιάννη, για μας η Καρβάμενα ως παράταξη και ως αυριανή δημοτική αρχή είναι, κυρίες και κύριοι, μια πρόκληση. Και η λειτουργική της και η αισθητική της αναβάθμιση είναι μια πρόκληση. Ο Γιάννης επιχειρηματεί εκεί, ζει εκεί, γνωρίζει τα ζητήματα και η συμβολή του θα είναι πολύτιμη. Γιάννη.
γιατί δεν είμαι τόσο καλός συλλόγος. Είμαι ο κριτικός ο Γιάννης Αποκατάμενα και είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι με την Ιωάννα Ρούφα το νησί μας θα έχει καλύτερο μέλλον. Λοιπόν, πώς είμαστε τώρα, Παύλο? 9, είμαστε και μας λείπει ο 10ος. Θα συμπληρώσουμε λοιπόν τη δεκάδα. Επειδή έχουμε θέμα ασθένειας, ήδη όμως έσπευσε ο ίδιος να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Καλωσορίζουμε τον Φραντσέσκο τον Τόπο, με τον οποίο υπήρξαμε σε διαφορετικά ψηφοδέλτια, αλλά όχι όμως σε αντίπαλα, το 2010. Θα σας αναγνώσω λοιπόν τη δική του ανακοίνωση, όπως εκείνος το θέλησε. Ανέρτησε λοιπόν στο προσωπικό του Facebook την εξής ανακοίνωση και μας παρακάλεσε να τη μεταφέρουμε και σε εσάς. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, το 2010 κατέβηκα στις εκλογές μαζί με έναν καθαρό πολιτικό άντρα, τον Χατζηνικολάου τον Αρχιβιάδη. Στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου επιλέγω να στηρίξω μια καθαρή πολιτικό γυναίκα, την υποψήφια δήμαρχο ΚΟ Ρούφα Ιωάννα. Καλό αγώνα για την ΚΟ που μας ενώνει. Ευχαριστούμε και τον Φραντσέσκο τον Τόπο. Πιστεύω στην επόμενη συνάντηση θα τον έχουμε μαζί μας για να μιλήσει, να σας επενθυθεί και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους άλλους συναδέλφους μου θέλει να πει κάτι, να προσθέσει κάτι. Όχι, να κλείσω ευχαριστώντας. Να κλείσω. Να έρθετε μπροστά από το τραπέζι για μια φωτογραφία. Πολύ ωραία. Θα ανταποκριθούμε ευχαρίστω στην πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ θερμά όλους εσάς, όλες και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ, για τη συμβολή σας και ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία η οποία θα έχει στόχο να ενημερώσει τον πολίτη όσο γίνεται πληρέστερα, έτσι ώστε να πάει απρόσκοπτα, με καθαρό μυαλό, να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θεωρώ ότι για τον τόπο είναι κομβικές. Ευχαριστώ πολύ. Από την παράταξη τώρα, Δύναμη Αλλαγής, Νέα Αρχή, εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Δύναμη Αλλαγής, Νέα Αρχή, σε ένδειξη σεβασμού, όπως αναφέρει, για την απώλεια του Νίκου Νικηταρά, μεταθέτει την παρουσίαση των νέων υποψηφίων της στις αμέσως επόμενες ημέρες στη Μαρίνα, στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης και στην οποία θα είναι παρόντες οι νέοι υποψήφοι της παράταξης. Στην δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, την 5η στις 11.30 το πρωί, θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, την έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και τη λήψη απόφασης και την κατοκύρωση για την αντικατάσταση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων της πόλης της ΚΟ, την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την απόφαση κατακύρωσης για τη συντήρηση επισκευή του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού του βιολογικού καθορισμού της Καρδάμενας. Γεμάτα, κυρίες και κύριοι, είναι και τα εργοτάξια στην περιοχή της Λάμπης με νερά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, τα οποία δυσκολεύουν τις εργασίες και, όπως μας δήλωσε ο εργολάβος έργου που υλοποιείται σε νέα ξενοδοχειακή μονάδα που εγκαθίσταται στην περιοχή, αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε απάντληση επί 24 ώρου βάσεως με τον εξοπλισμό τους, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες. Τσαμπίκος από Ρόδο, βεβαίως, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Είστε εργολάβος αυτής της οικοδομής αυτού του έργου που γίνεται ιδιωτικά, όχι φαντάζομαι ότι είναι, στην περιοχή της Λάμπης. Φυσικά οι βροχοπτώσεις κάλυψαν τον χώρο του εργοταξίου με νερό. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό, οι εργασίες παρόλα αυτά συνεχίζονται, έτσι δεν είναι, κύριε? Έτσι ακριβώς είναι, οι τελευταίες δεροποντές και ειδικά ο φετινός χειμώνας δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τα νερά του εργοταξίου, έχουμε και τα φερτά νερά της περιοχής και ευτυχώς για μας, με την παρόδηση του ιδιοκτήτη, κάνουμε απάντηση υδάτων για όλη την περιοχή, δηλαδή, όχι μόνο για αυτή. Πώς την κάνετε την απάντηση? Έχουμε αντλίες βυθιζόμενες και διώνουμε τα νερά
και γίνεται μερική αποστολή τη περιοχή. Άρα αυτό δηλαδή που βλέπουμε στο δρόμο το παραλιακό είναι από την δική σας εγκατάσταση εδώ, από το δικό σας εργοτάξιο. Δεν είναι μόνο από την δική μας, από την εγκατάσταση, μάλλον από το εργοτάξιο το δικό μας απαντρώνται, αλλά είναι φεστά νερά που έρχονται συνέχεια από παντού. Είναι αποτελεσματικό αυτό, δηλαδή σας διευκολύνει. Μέρη μας διευκολύνει για να προχωρήσει το έργο, γιατί ο στόχος είναι να ανοίξει πάρα πολύ σύντομα το ξενοδοχείο και φαντάζεστε είναι και μια καινούργια επένδυση για την πόλη της ΚΟ, θα απασχολήσει εργαζόμενους κτλ. Γιατί η δυναμικότητα μιλάμε? Μιλάμε για 500 κλίνες κλιμακωτά, θα ανοίξουν οι 300 σε πρώτη φάση και στη διάρκεια οι άλλες 200. Τώρα, είπατε ότι κάνετε απάντηση, οπότε χρειάστηκε να γίνει για να προχωρήσει ως ένα σημείο περιμετρικά, γιατί από ό,τι βλέπουμε γίνονται διαφορετικές εργασίες και σε τι φάση βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Τα πάντα γίνονται χρηματολογικές εργασίες. Το έργο προχωράει αρκετά καλά παρόλες τις καθυστερήσεις του καιρού και σε ενώση και με την πολιτική προστασία και με την ΔΕΙΑΚ και με την περιφέρεια θα κάνουμε παρεμβάσεις στα ρέματα που είναι ήδη μπαζωμένα εδώ και δεκαετίες να βοηθήσουμε την περιοχή. Άρα δηλαδή, εφόσον έχετε και τον εξοπλισμό, θα βοηθήσετε και την. Θα βοηθήσουμε ουσιαστικά το Δήμο και την περιφέρεια. Γιατί καταλαβαίνετε, Ελλάδα είμαστε, τι συμβαίνει. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στην αυτοδιοίκηση έχω πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζω. Η απάντηση είναι μια διαρκής διαδικασία, έτσι δεν είναι, δεν σταματάτε καθόλου. Είναι επί 24 ώρων βάσεως, είναι συνεχής. Εδώ και 20 ημέρες. Είμαστε καλά, καλή δουλειά. Συγχωρέστε με τη φωνή μου. Είμαστε καλά. Με τον διοικητή τώρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας συζητήσαμε το πώς αντιμετωπίζει η υπηρεσία στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας τα καιρικά φαινόμενα, ενώ όπως μας ενημέρωσε οι κλήσεις ήταν αρκετές για απάντηση υδάτων από υπόγεια, ξενοδοχεία και σχολεία. Επιπλέον, ο κ. Φούσκας εξηγεί στους πολίτες ποιες είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν την απάντηση των υδάτων και τι πρέπει να προσέχουν ώστε να μην επηρεάζει, να μην επηρεάζεται η ομαλή απορροή των υδάτων όταν οι όγκοι του νερού που πέφτουν στις δημιουργούν δύσκολες συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία είναι πλήρως εξοπλισμένη και παρεμβαίνει ιεραρχώντας πρώτα απ' όλα τις περιπτώσεις που αφορούν την προστασία της ζωής. Κύριε Κιτάν, οι τελευταίες μέρες φαντάζομαι ότι βρήκαν και την πυροσβεστική σε συνεχή εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ουσιαστικά έκαναν λίμνες ολόκληρες περιοχές. Θέλω καταρχήν να μου πείτε τι ετοιμότητα υπάρχει, αν υπάρχει προσωπικό κατάλληλο, καθώς θα συνεχιστούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα και βέβαια θα επιδεινωθεί ίσως η κατάσταση. Να ξεκινήσουμε, σας καλημερίζω, σας καλησπερίζω, να ξεκινήσουμε από τα του οίκου μας. Υπάρχει πάντα η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός που είναι όλα τα εργαλεία, δηλαδή τα απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για τις αντλήσεις που αναφερόμαστε και τα φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα, είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Η ΠΙΠΣΙΛΟΝΚΟ διαθέτει 9 βενζινοκίνητες αντλίες και 4 ηλεκτρικές. Είναι όλες σε καλή κατάσταση και έτοιμες πάντα σε χρήση. Το προσωπικό γνωρίζει την καλή λειτουργία αυτών. Οπότε σε οποιαδήποτε περίπτωση συγκροτούμε συνεργεία, όπως τα λέμε, με όχημα συνήθως 4x4 να μπορεί να μεταβαίνει και σε χώρους που έχει πολλά νερά. Και κάνουμε τις αντλήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό, στις αντλήσεις που είναι το κυριότερο ζήτημα αυτές τις μέρες. Από ό,τι γνωρίζουμε, θα το επιβεβαιώσετε ή όχι, οι περισσότερες κλήσεις ήταν από υπόγεια τα οποία είχαν πλημμυρίσει. Σε ποιες περιοχές και αν πέραν της πληθώρας φαντάζομαι των κλήσεων που είχατε για να παρέμβετε, σε ποιες περιπτώσεις ήταν αναγκαίο, πού μπορέσατε να παρέμβετε και πού υπάρχει αδυναμία λόγω της συνθήκης που επικρατεί? Εμείς από τον κανονισμό λειτουργίας του σώματος είμαστε υποχρεωμένοι να επεμβούμε, να μεταβούμε σε όλα τα συμβάντα που μας καλούν οι πολίτες για την προστασία ή της ανθρώπινης ζωής ή της περιουσίας. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αντλήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Οποιαδήποτε κλήση μεταβαίνουμε, κάνουμε τον έλεγχο, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τι έχει μέσα, ή υπόγειο είναι σπίτι. Ξεκινάμε πάντα
Δίνουμε προτεραιότητα σε όσα συμβάντα κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ή ζώα. Προφανώς. Ή σκυλάκια, αγατάκια. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν πάμε σε ένα συμβάν να το δούμε, είναι και τεχνικό το θέμα. Όταν το νερό είναι κάτω από τους 10 πόντους, 15 με 10 πόντους κάτω, δεν μπορεί να γίνει άντληση από κανένα μηχάνημα. Δουλεύουν δηλαδή εκεί μόνο μικρές αντλίες, οι οποίες δεν έχουν αποτέλεσμα. Οπότε μεταβαίνουμε και βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο και συνεχόμενα, στη συνέχεια, κάνουμε την άντληση. Τα περισσότερα συμβάντα, ας το αναφερθούμε τώρα στην ΚΟΣ, τα τελευταία που είναι... τελευταία 24 ώρα που είχαμε το τελευταίο, τα 2-24 ώρα τελευταία, είχαμε πάνω από 56 κλήσεις. Από αυτές μεταβήκαμε, τα είδαμε όλα τα συμβάντα εμείς, είχαμε καλή επικοινωνία με τους πολίτες, όπου διαπιστώσαμε ότι στα περισσότερα από αυτά δεν μπορούσε να γίνει η άντληση. Αυτό φαντάζομαι να υποθέσω ότι είναι στην περιοχή της Λάμπης, έτσι. Αυτά είναι δύο περιπτώσεις. Ναι, είναι μία περίπτωση, να συνεχίσω λίγο, είναι μία περίπτωση που ήταν το νερό χαμηλά και η άλλη περίπτωση είχε κάποιο νερό στο χώρο της οικίας, αλλά τα νερά αυτά ήταν συνεχόμενα με τα νερά τα συσσωρευμένα από όλο το χρονικό δίμηνο που είχαμε τις πλημμύρες. Οπότε, και να τραβούσαμε το νερό. Σε λίμνη δηλαδή ήταν ουσιαστικά. Ήταν ο χώρος, το σπίτι αυτό ή το υπόγειο ήταν σε χώρο που γύρω-γύρω είχε κάποια κτήματα, κάποια χωράφια που ήταν όπου εκεί είχε συγκεντρωθεί νερό. Και να κάναμε την άντληση εκεί, ήταν σαν να μην κάναμε τίποτα. Το νερό το ξαναρίχναμε στο ίδιο σημείο, το οποίο ξαναέμπαινε στον ίδιο χώρο. Οπότε εκεί κοιτάξαμε ότι δεν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή ή προσπαθήσαμε να σηκώσουμε, να απομακρύνουμε κάποια πράγματα των ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Έγιναν και οι κλήσεις σε όλα τα συμβάντα, ενημερώναμε και την πολιτική προστασία του Δήμου ΚΟ, όπου ερχόταν και οι ίδιοι με αντλίες και με μηχάνημα χωματουργικό. Κάποιες περιφράξεις, κάποια πεζοδρόμια και κοιτάξαμε, κάναμε κάποιες ενέργειες ώστε να μπορέσουν να κινηθούν λίγο τα νερά, ώστε η άντλησή μας να είναι πιο αποτελεσματική. Υπόγεια σε ξενοδοχεία ή σε κατοικίες. Σε 6 με 7 ξενοδοχεία, όπου εκεί εγώ θέλω να τους επιστήσω λίγο την προσοχή όλους τους ιδιώτες. Ως, όχι να τους κάνω μάθημα, ως παρατήρηση, ως φοιτητική συμβουλή. Επειδή σε εγκαταστάσεις τους, και σε σχολείο το αντιμετωπίσαμε αυτό, σε εγκαταστάσεις τους εξ αρχής έχουν τα φρεάτια τους, τις λεκάνες τους και τις αντλίες τους μέσα, που προβλέπεται από τους κατασκευαστές. Καλό είναι να κάνουν τους ελέγχους τους, οι αντλίες αυτές που έχουν, έστω και μικρές που είναι, να λειτουργούν. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι και σε ξενοδοχεία και σε σχολεία και σε κατοικίες, σε επιχειρήσεις που έχουν τέτοιες αντλίες, δεν λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα διότι οι ίδιοι δεν ενδιαφερθήκανε, το αμελήσανε, δεν τις ελέγξανε. Οπότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Αν ξεκινούσαν και λειτουργούσαν οι δικές τους αντλίες, δεν θα δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Για το δικό τους καλό δηλαδή. Σωστά. Ενώ είναι ήδη στημένα εγκαταστημένα. Είναι νερά που μπαίνουν από τα φρεάτια, επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος ο οποίος δεν απορροφάται και ανεβαίνει το νερό και μπαίνει μέσα από τις ράμπες των υπογείων. Πόσο ακριβώς συμπεριφέρεται το νερό? Στα υπόγεια αναγκαστικά θα μπει το νερό απ' έξω ή από τους δρόμους ή από τα παρακείμενα κτήματα λόγω της κλίσης. Το νερό θα πάει στο πιο χαμηλό σημείο. Εδώ να προσέξουν οι πολίτες λίγο με τους δρόμους, διότι ανεβαίνει η στάθμη του νερού στους δρόμους της πόλης. Με τις χιλιάδες λογοκτώσεις, την ώρα που γίνεται η μεγάλη τροχόπτωση. Εκεί να έχουν το νου τους με την κίνηση, αυτά θα πει και η τροχέα και η αστυνομία, θα να κάνει μια σχετική ανακοίνωση, διότι οι υπόνομοι με τα όμβρια δεν έχουν δυνατότητα να σηκώσουν όλο αυτόν τον όγκο του απότομου νερού που πέφτει εκείνη την ώρα. Οπότε τα καπάκια, τα μεταλλικά που είναι οι σκάρες, σηκώνονται. Οπότε οι οδηγοί πρέπει να έχουν το νου τους να προσέχουν εκείνη την ώρα για να δημιουργηθεί κάποιο άλλο ατύχημα. Να μην παρκάρουν καταρχήν απάνω και δεύτερο. Όταν δεν παρκάρουν ποτέ εκεί πάνω και μετά και στην κίνηση την ώρα της μεγάλης προκόπτωσης να κοιτάνε να αποφεύγουν τους δρόμους, να μην βγουν λίγο στην κίνηση εκείνο το χρονικό διάστημα που έχει τη μεγάλη προκόπτωση. Πάντως, κατά την εκτίμησή σας, αντιμετωπίστηκε η κατάσταση, τουλάχιστον δεν είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είχαμε θέματα απεγκλωβισμού ατόμων. Ήταν μια-δύο περιπτώσεις κάποιοι μέσα στο αυτοκίνητο, οι οποίοι εκείνη την ώρα δεν είχαν δυνατότητα να μεταβούν κάπου αλλού. Πήγαμε κοντά, τους βγάλαμε σε ασφαλές σημείο, δεν υπήρξε κίνδυνος ούτε για ανθρώπινες ζωές, ούτε για ζώα. Οι υλικές ζημιές, από ό,τι εμείς τις είδαμε τώρα αυτό το διήμερο, δεν ήταν πολύ υψηλές. Δηλαδή δεν είχαμε σημεία όπου παρατηρηθήκαν ακριβές ζημιές.
Ήταν και αυτά ελεγχόμενα, δεν είχαμε θέμα. Και βέβαια βάλαμε μας ετοιμότητα για τις υπόλοιπες καρπούς. Η ετοιμότητα ισχύει και ευχόμαστε να μην βγείτε αληθινείς αυτό που λέτε. Από ό,τι είπαν θα συνεχιστεί και το επόμενο δεκαήμερο οι βροχές. Αλλά η ετοιμότητα υπάρχει. Θα συμφωνήσουμε και όλοι σύμφωνα με τις συμβουλές που δίνει η πολιτική προστασία προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που τους αναφέραμε και στους δρόμους στην κίνηση και με τις αντλίες που έχουν όλοι από κατασκευήσεις των κτηρίων τους να έχουν λάβει τα μέτρα τους ώστε να λειτουργούν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, με την εγκατάσταση της κεκπαπιάς στα νέα γραφεία, τα οποία βρίσκονται επίσης επί της Οτού Κανάρη, σχεδόν δίπλα στα ΚΕΠ. Επισκεφθήκαμε τα γραφεία σήμερα, βέβαια, για να ρωτήσουμε την παρέμβαση που είχε η υπηρεσία της πρόνοιας στους πλημμυροπαθείς. Η πρόεδρος Βασοπή μας ενημέρωσε πώς ενήργησε η πρόεδρος του Δήμου για την υποστήριξη των πλημμυροπαθών. Δωρεάν έγινε τελικά η φιλοξενία της μίας και μόνης οικογένειας στη Λάμπη που χρειάστηκε να φύγει από το σπίτι της. Σύμφωνα με τις διαδικασίες, όπως μας είπε, θα απαιτηθεί και νέο αίτημα για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, καθώς δεν καλύπτεται από αυτήν που αφορά τον σεισμό, για την καταγραφή και αποζημίωση της κοσκευής στους πλημμυροπαθείς. Πάμε. Κύριε Μη, καλημέρα. Είναι νομίζω η πρώτη συνάντηση που κάνουμε στα νέα γραφεία στα οποία έχει εγκατασταθεί η κεκπαπιάς και τα οποία πρέπει να μεταδώσουμε στον κόσμο που ακριβώς βρίσκονται και πού μπορεί να σας βρίσκεστε. Είμαι τελεία ακόμα, έχουμε κρεμότητες, γι' αυτό έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε την ανακοίνωση. Ναι, έχουμε ακόμα να μεταφερθεί το χρηματοκιβώτιο, συναγερμός και αρκετά άλλα πράγματα. Είναι σε λειτουργία τα καινούργια γραφεία εδώ και 20 μέρες περίπου. Βρήκαμε τους ρυθμούς μας, είναι πιο ανθρώπινες συνθήκες, κυρίως για τους εργαζόμενους, γιατί για αυτούς αφορά. Και επιπλέον έδωσε και περισσότερο χώρο στο παλιό κτίριο που συνεχίζει να στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στο νεοσύστατο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Μάλιστα. Έρθουμε λοιπόν στο θέμα της επικαιρότητας. Χθες αντιμετωπίσαμε με τα ισχυρά φαινόμενα των βροχοπτώσεων διάφορα ζητήματα. Βρεθήκαμε το πρωί εκεί, είδαμε την κατάσταση σε μερικές κατοικίες, πώς παρενέβη η πρόνοια του Δήμου της ΚΟ, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή την δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Άλλη μια δύσκολη κατάσταση, την οποία καλείται να βιώσει ο κοακός λαός. Εμείς ήμασταν ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου από την πρώτη στιγμή, από την ώρα της βροχόπτωσης, θα μπορούσε να πει κανείς εκεί, και στους απεγκλωβισμούς όπου χρειάστηκε πυροσβεστική και στην βοήθεια των οδηγών που βρισκόντουσαν στον δρόμο. Η καταγραφή σε σπίτια, ζημιές σπιτιών ή τουλάχιστον με το ξημέρωμα και το πρώτο φως της μέρας φάνηκε η μεγάλη καταστροφή. Προσωπικά βρέθηκα σε αρκετά σπίτια χθες το πρωί στην περιοχή της Λάμπης, προσπαθώντας να επικοινωνήσω καταρχήν στους ανθρώπους τι μπορούν να ζητήσουν από εμάς ή και τι ανάγκες έχουν που θα μπορούσαμε να τις καλύψουμε άμεσα. Μία από αυτές, και φυσικά η πρώτη ανάγκη που αυτή που προέχει μάλλον, ήταν η έβριση στέγης για όσους δεν μπορούσαν να μείνουν στα σπίτια τους μέσα. Ένα μόνο ζευγάρι θέλησε να φιλοξενηθεί σε ξενοδοχείο και επιτρέψτε μου εδώ να πω, εν τέλει δεν χρειάζεται να κάνουμε και δαπάνη, γιατί η κυρία Σβήνου η ίδια, η Ντίνα, ναι, δέχτηκε να φιλοξενηθούν δωρεάν στο ξενοδοχείο τους. Αν χρειαστούμε στη συνέχεια άλλα δωμάτια, θα τα βρούμε σε όσα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη πρώτων αναγκών ειδών, μάλλον για τις πρώτες ανάγκες, ρουχισμό, τρόφιμα και φάρμακα, είμαστε στη διάθεσή τους, κάποια ψηλοπράγματα μας ζητήθηκαν. Άλλοι πάλι θέλησαν να φιλοξενηθούν σε σπίτια συγγενικά τους, οπότε δεν χρειάστηκε να δώσουμε βοήθεια εμείς. Πάντως δεν ήταν πάρα πολύ πολλές οικογένειες που είχαν δημιουργηθεί. Το πρόβλημα αριθμητικά, παρόλα αυτά και ένας άνθρωπος να είναι, ο οποίος έχει ανάγκη, εμείς πρέπει να παρέμβουμε. Από εκεί και πέρα, ξεκινήσαμε χθες μέσω του Τμήματος της Κοινωνικής Πολιτικής και το Γραφείο Δημάρχου τις προσπάθειες για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε στο επίπεδο των αποζημιώσεων.
θεωρήσαμε ότι μπορεί να ήταν και χρυσή, σε εισαγωγικά κρατήστε το, ευκαιρία, το ότι το νησί είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όμως η απόφαση είναι αποκλειστικά και μόνο για το σεισμικό φαινόμενο, για τις συνέπειες αυτού. Οπότε χρειάζεται μια καινούργια έκδοση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εάν και εφόσον κρυθεί από την αποκεντρωμένη ότι αυτό το δικαιούμαστε. Μπορεί η αποκεντρωμένη να αποφασίσει ότι πέραν της έκτακτης ανάγκης ο Δήμος μπορεί να καταγράψει τις ζημιές και να αποζημιώσει, όπως δήλωσε. Αν δεν έχουμε αυτό, εάν δεν κηρυχθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν δικαιούμαστε καμία αποζημίωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κεντρικό κράτο, κεντρική διοίκηση. Δηλαδή και το βοήθημα των 586 ευρώ που είναι άμεσων ιδιωτικών αναγκών, αλλά και τη οικοσκευή, τη κατεστραμμένη οικοσκευή, αυτά προϋποθέτουν την έκδοση απόφασης για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το νησί. Διερευνάτε, δηλαδή, εσείς σαν υπηρεσία και σαν Δήμος, αν αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να μπορέσει ο Δήμος, επειδή δεν είναι εκτεταμένο. Όχι, απέκλεισαν. Πλέον δεν το διερευνούμε αυτό. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο βήμα, που είναι να ζητηθεί από το Δήμο να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχοντας περάσει το φαινόμενο του σεισμού, ήταν περισσότερο πληροφορημένος ο κόσμος και αντέδρασε άμεσα σχεδόν. Οι περισσότεροι έχουν βγάλει ήδη φωτογραφίες. Απαραίτητη προϋπόθεση που θα χρειαστεί στην περίπτωση που τους καλέσουμε να υπάρχουν φάκελο για να αποζημιωθούν για την οικοσκευή τους. Άρα μπήκαν μπροστά αυτές οι διαδικασίες, εκτός από την μεταστέγαση, ας πούμε, των ανθρώπων που είχαν πρόβλημα κτλ. Χρειάστηκε άλλη παρέμβαση από την ελάχιστα πράγματα ζητήθηκαν, τα παρήχαμε από την πρώτη στιγμή. Σήμερα και δίνοντας πάλι ξανά τα τηλέφωνα, γιατί περιμένουμε και εξέλιξη του φαινομένου. Δυστυχώς δεν φαίνεται να σταματάει εδώ. Οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί, επικοινωνούν και με τα γραφεία της κοινοφιλούς επιχείρησης και το τηλέφωνο 22044, αλλά και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής το 21502, και να δίνονται οι οδηγίες ή και άμεσα, όπως κάναμε και στην περίπτωση του σεισμού, να καλύψουμε τουλάχιστον καταρχήν το πρόβλημα της στέγασης. Ο Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Προφωνηπιακών Σταθμών του Δήμου της ΟΚΟ, το Πολύ και το Θαλασσινού και η εκδοτική οίκη Ελληνοεκδοτική Μήνος και Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, με χαρά σας προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων των Βασίλη Κοτσιαρή και Γιάννη Διακομενόλη την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στον Κινηματοθέατρο Ορφέα. Στην εκδήλωση θα συντονίσει η Διακοπαναγιώτη Ελένη, τα βιβλία θα προλογίσει η Ρέβελα Φραντσέσκα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου της ΟΚΟ προσκαλεί στην εκδήλωση της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων την Παρασκευή στις 2 μετά το μεσημέρι στην ταβέρνα Γυαλίζει στο Σιπάρι. Η Ιερά Μητρόπολη Σηκώου και Νησίρου, με την ευκαιρία της γιορτής των Τριών Ενερχών, διοργανώνει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου η εορταστική εκδήλωση στην πνευματική εστία της Ιεράς Μητροπόλεως, προσκαλώντας σε αυτήν όλους τους εκπαιδευτικούς της ΚΟ και της Νησίρου. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η ΕΑΣΕΓΑ Δωδεκανήσου προσκαλεί τη συνετήσια αθλητική γιορτή που θα γίνει το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κος Χοτέλ στην ΚΟ. Θα γίνει παράλληλα και η βράβευση, όπως αναφέρει, των καλύτερων αθλητρών και αθλητριών του 2018, παράλληλα με την κοπή της πίτας δηλαδή. Επίσης, η ΕΑΣΕΓΑ Δωδεκανήσου προσκαλεί στην ετήσια αθλητική γιορτή που θα γίνει, διορθώσω, ο ΝΟΚ και ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου σας καλούν στην κοπή της πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 του μήνα στη Νέα Φαντασία στη 1:30 μετά το μεσημέρι, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσης και η απονομή των διπλωμάτων ανοιχτής θάλασσας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, από απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο συνεχίζονται τα καιρικά φαινόμενα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν άστατοι και μάλιστα από ανατολικές ή δυτικές διευθύνσεις και με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κατέβει μέχρι και τους 13 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.